Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δύο μέρες μετά την εκλογική αναμέτρηση της 20η Σεπτέμβρη, είμαστε εδώ και το θέμα βεβαίως της σημερινής εκπομπής είναι η επόμενη ημέρα των εκλογών, οι επόμενες ημέρες των εκλογών. Να δούμε όλα αυτά που πρέπει να προγραμματιστούν από μια κυβέρνηση που άλλαξε, βάζω ένα ερωτηματικό, καθώς πια εδόθη η εντολή. Εδόθη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και σε λίγες μέρες θα έχουμε και ολοκληρώσει τη διαδικασία με προγραμματικές δηλώσεις, ψήφο εμπιστοσύνης και ό,τι άλλο ακολουθεί, αφού έχει μεσολαβήσει σύνοδος κορυφής, αφού έχει μεσολαβήσει πολλά πράγματα που συνδέονται τόσο με την εσωτερική όσο και με την εξωτερική πολιτική. Δύο μεγάλες σύνοδοι θα έχουν μεσολαβήσει. Τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν ξέρουμε τι θα ανακοινωθεί και μέσα σε αυτό το διάστημα. Και φυσικά ενδιάμεσα έχουμε Γενική Συνέλευση ΟΗΕ, που επίσης είναι μια κρίσιμη, ειδικά τώρα που το μεταναστευτικό προσφυγικό δεν ενδιαφέρει μόνο την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά γενικότερα ενδιαφέρει όλο τον πλανήτη. Να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά. Μαζί μας εδώ στο τραπέζι αυτής της κουβέντας βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Καΐσας, βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ από το όνομα Εύρου. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Αναστάσιος Δημοσκάκης, βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Σάββας Στεργίου, ο οποίος εκπροσωπεί τους ανεξάρτητους Έλληνες από την Οργανωτική Επιτροπή, την Ομαρχιακή Επιτροπή εδώ του Νομού Εύρου. Ο στόχος βεβαίως, όπως είπαμε σε αυτή την εκπομπή, είναι να δούμε σήμερα ποια είναι πλέον τα προβλήματα, ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση ή να συνεχίσει. Εγώ βάζω πάλι εδώ το ερωτηματικό και νομίζω θα έπρεπε να μας απαντήσει ο κύριος Καΐσας σε αυτό. Πράγματι, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε και τα αποτελέσματα των εκλογών. Ναι, και είναι η επόμενη μέρα των εκλογών. Γιατί χωρίς το να τα δούμε, τι είπε ο κόσμος τελικά, τι είπε γενικότερα βέβαια σε όλη τη χώρα το αποτέλεσμα και ειδικότερα στον νομό μας, αν δεν διαβάσουμε τα αποτέλεσμα, νομίζω ότι θα... Δεν θα προγραμματίσουμε σωστά αυτά που πρέπει να κάνουμε. Και καλώς είπατε, συγγνώμη που σας διακόπτω τη σκέψη και το λόγο σας. Να θέσω δύο ζητήματα λοιπόν σε ό,τι αφορά τα προ και τα μετέ εκλογικά. Το πρώτο είναι η τεράστια παταγώδη αποτυχία των δημοσκοπήσεων, που νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα όχι μόνο πολιτικό, αλλά γεννούνται και άλλα. Και το δεύτερο είναι φυσικά για μένα το επίσης τεράστιο ζήτημα της εκπληκτικής αποχής, η οποία αποχή. Εξ όσο γνωρίζω, άγγιξε αυτό το οποίο συνέβη πριν περίπου 70 χρόνια με το δημοψήφισμα και με τις εκλογές του 1946, όταν τότε σε άλλες εποχές και σε άλλες πιο δύσκολες περιόδους δόθηκε εντολή για εποχή και ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος απήχε. Για αυτά τα δύο ζητήματα και να τα συνδέσουμε και πριν και μετά, θα είναι ενδιαφέρον να τα προσθέσετε στη σκέψη σας. Πολύ σωστά. Νομίζω είναι αυτά τα δύο που καθόρισαν ή, εν πάση περιπτώσει, είναι από τα χαρακτηριστικά αυτών των εκλογών. Δεν είμαι ειδικός με τις δημοσκοπήσεις και τέτοια. Δεν ξέρω αν επιστημονικά υπάρχει κάποια δυσκολία στο να αποτυπωθεί δημοσκοπικά το τι θα βγει. Πιστεύω ότι η αναξιοπιστία των δημοσκοπήσεων πλέον είναι δεδομένη. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να παίρνει στα σοβαρά τις δημοσκοπήσεις μετά και την τελευταία. Εντάξει, το δημοψήφισμα που με το ναι και το όχι που ήταν θρίλερ θα ήταν και τα λοιπά και με 20 τόσες μονάδες, ίσως να το δικαιολογήθηκαν ότι ήταν μια εβδομάδα και δεν προλάβανε να κάνουν, ξέρω εγώ, τις ανάλογες. Τώρα όμως με τις εκλογές αυτές που επίσης μια παταγώδη αποτυχία, πιστεύω ότι πρέπει να το ξαναδούμε εκτός αν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Πάντως, στην όλη ιστορία. Πρέπει να πούμε ότι το δεύτερο... και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Νέα Δημοκρατία κατηγορήθηκαν εντός εισαγωγικών ότι συνήργησαν σε αυτήν την κατάσταση που δημιουργήθηκε με τις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον μη προβάλλοντας αντιδράσεις και αντιρρήσεις. Αποδεχόμενοι ως κόμματα αυτό που παρουσίαζαν οι δημοσκοπήσεις, ότι όντως πρόκειται για ένα ντέρμπι μεταξύ δύο πολύ σημαντικών μονομάχων. Για παράδειγμα, υπόθηκε, για να συμπληρώσω το Θανάση, υπόθηκε από την πλευρά σου, καταλογίζοντας ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι αφέθηκε να τονίζεται ότι είναι κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να πιεστεί το κόμμα του κ. Λαφαζάν, δηλαδή η Λαϊκή Ενότητα. Και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αυτό αφέθηκε πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μισή μονάδα πάνω, ότι είναι ντέρμπι κλπ. Απλώς για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία με τον νέο αρχηγό. Θα μπορούσε κανένας να εξηγήσει τα πράγματα, ποια είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ ή ποια είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας ή και των δύο. Αλλά εκείνο που δεν μπορώ να εξηγήσω ότι οι δημοσκόποι. Δεν μπορεί να κάνουν, ή όλοι λάθος κάνουν ή όλοι είναι συνεννοημένοι.
Πώς δηλαδή δεν μπορούν να προσδιορίσουν, ας πούμε, το ποσοστό ή, εν πάση περιπτώσει, να πλησιάσουν. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η πρόγνωση δεν είναι και εύκολο πράγμα, αλλά να πλησιάσουν. Άρα εγώ για μένα μάλλον το πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος προσδιορισμού της μελλοντικής ψήφου, μάλλον κάποια πράγματα επιστημονικά δεν στέκουν και δεν παίρνονται υπόψη. Αλλιώς δεν μπορώ να πω. Εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το συνέφερε και το ένα και το άλλο. Και το να φαίνεται πολύ μπροστά, άρα ο κόσμος θέλει να πάει με τον νικητή και επομένως θα μάζευε ψήφους από εκεί. Επίσης όμως θα τον βόλευε και μια, ας πούμε, συσπήρωση, γιατί δεν είχε. Αλλά η στάση όμως την κρατάς με βάση το τι παρουσιάζουν οι δημοσκόποι. Οι δημοσκόποι όλοι παρουσίαζαν ότι ήταν ντέρμπι. Και αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ντέρμπι. Και μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω, εγώ έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις και σαν άτομο λέω πλέον ότι από εδώ και πέρα δεν θα παίρνω σοβαρά υπόψη τις δημοσκοπήσεις. Επειδή πολλές φορές με έχουν διαψεύσει. Για την αποχή έχετε κάποιο σχόλιο? Για την αποχή νομίζω ότι η κυριότερη αιτία είναι η απαξίωση του πολιτικού συστήματος, η απογοήτευση που νιώθει ο πολίτης στο ότι... Ό,τι και να ψηφίσει κάπως έτσι το μεταφέρει, που δεν είναι βέβαια, αλλά είτε συμμετέχω είτε δεν συμμετέχω, θα γίνει αυτό που είναι να γίνει. Το προδιαγραμμένο, το σε ένα είδος μυρολατρείας θα έλεγα, που περνάει μέσα από, και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προπαγανδίζεται αρκετές φορές ότι όλοι το ίδιο είναι, αυτή η απαξίωση. Και βέβαια και το σύστημα το ίδιο έχει δώσει, όχι αφορμές, έχει... που λένε να απαξιωθεί από μόνο του. Δεν υπάρχουν μόνο ενδείξεις, υπάρχουν και αποδείξεις. Αποδείξεις, θα συμφωνήσω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ο οποιοσδήποτε πολίτης θα πρέπει να συμμετέχει, δεν μπορεί να απέχει από τα κοινά, δεν μπορεί να μην συμμετέχει σε τέτοιου είδους, μάλιστα, κρίσιμες καταστάσεις που θα αποφασιστεί πού θα πάει ο τόπος αυτός. Όταν όμως η αποχή φτάνει σε ποσοστά 48%, 50% σχεδόν, στην περιφέρεια κάπου έχει ξεπεράσει και το 50. Δεν πρέπει πλέον να εξεταστεί και ως πολιτική στάση? Σίγουρα. Πιστεύω ότι τα κόμματα πρέπει να ξαναδούνε με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουν τον πολίτη, πόσο, ας πούμε, το θέλουν να είναι ενεργός, να συμμετέχει και τι μέτρα παίρνουν βέβαια για αυτό το στόχο. Νομίζω ότι είναι ένα γενικότερο πολιτικό ζήτημα. Πιστεύω ότι, και εδώ θα, για να συνεχίσω και το υπόλοιπο, ότι το παλιό πολιτικό σύστημα δεν ήθελε τον πολίτη μέσα. Δεν ήθελε να συμμετέχει. Ήθελε να το καθορίζει, αυτή η δουλειά είναι των πολιτικών, αυτή η δουλειά είναι των βουλευτών, των υπουργών κτλ. Λοιπόν, άρα εσύ κάθε 4 χρόνια πήγαινε, ρίξε μια ψήφος εκεί πέρα, πες την άποψή σου και πολλοί είναι. Νομίζω ότι τα χρόνια που περνάμε τώρα είναι, πρέπει να πολιτικοποιηθεί ακόμα περισσότερο ο κόσμος, να συμμετέχει για να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση του νεοφιλελευθερισμού, θα έλεγα. Η θεωρία αυτή του ότι η αγορά τα ρυθμίζει όλα και επομένως δεν χρειάζονται πολίτες με πολιτικά δικαιώματα, με αποφάσεις, η πολιτική είναι, έπεσε σε δεύτερη μοίρα, η οικονομία τα ρυθμίζει όλα και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι και ένα ιδεολογικό ζήτημα, δηλαδή στο ότι ο πολίτης δεν συμμετέχει, δεν θέλει να συμμετέχει. Κύριε Δημοσκάκη, αν έχετε ολοκληρώσει, κύριε Κάστρο. Ήθελα να πω για τα αποτελέσματα εγώ των εκλογών, σαν σύνολο, αλλά θα επανέλθουμε να μην μονοπολίσουμε. Να καταγράψουμε και τις απόψεις των άλλων δύο κυρίων σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και το ζήτημα της αποχής. Καταρχήν θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι μετρήσεις, μέσα από τις φυγομετρήσεις που γίνονται από τις εταιρείες, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, όχι μόνο για την πολιτική, αλλά και για όλους τους χώρους του επιχειρήν, παραδείγματος χάρη, της δημόσιας διοίκησης, των διαφόρων λειτουργιών του κράτους, διότι κανείς μέσα από αυτές τις μετρήσεις μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και μόνο και να έχει τις ενδείξεις. Δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση οι μετρήσεις απόδειξη σε ό,τι αφορά τα διάφορα προβλήματα που μας απασχολούν πολύ περισσότερο. Δεν είναι μαντεία να προβλέπουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, παράδειγμα, μια και μιλάμε για τις εκλογές. Ωστόσο όμως,
είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, για όλους αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και για εσάς ακόμα, σαν σταθμός, όπως είναι η Δέλτα TV, τι θέλει να ακούσει, τι θέλει να δει ο πολίτης. Νομίζω όμως, επειδή έχουμε σοβαρότατα προβλήματα, ο κόσμος από το 2009 και λίγο και πιο νωρίς αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα. Σοβαρότατα προβλήματα που εμπολής δίνει μεγάλες, αποδίδει μεγάλες ευθύνες στα κόμματα, στα πρόσωπα, στην πολιτική γενικά και κυρίως όμως στους πολιτικούς. Διότι η πολιτική είναι ένα απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο, χρήσιμη για όλους, για όλα τα κράτη. Αλλά όμως η πολιτική, για τους πολιτικούς δεν είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες. Και γι' αυτό δεν συνεργάζονται με τις εταιρείες. Όταν σηκώνουν το τηλέφωνο και από στην άλλη άκρη του τηλεφώνου βρίσκεται ένας τηλεφωνητής, ένας υπάλληλος και μεταφέρει τα ερωτήματα, αμέσως κλείνει το τηλέφωνο, δεν συνεργάζεται. Το ίδιο πράττουν και την ημέρα της ψηφοφορίας. Και επίσης και την ημέρα της ψηφοφορίας δεν λένε την αλήθεια. Βγαίνουν μεν από τα εκλογικά τμήματα, αλλά ανταμώνοντας έναν υπάλληλο μιας εταιρείας μετρήσεων, δεν είναι ειλικρινείς. Ή αποφεύγουν να πούν τι ψήφισαν. Ή αλλάζουν, δεν λένε την αλήθεια. Νομίζω αυτά είναι τα διάφορα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εταιρείες μετρήσεων. Έχω φίλους μέσα σε αυτόν τον χώρο και απλούς υπαλλήλους, αλλά και ιδιοκτήτες εταιριών και γνωρίζω ότι το έργο τους γίνεται ακόμα περισσότερο δύσκολο. Ρίχνετε δηλαδή την ευθύνη στους πολίτες, κύριε Μουσάκη? Όχι βέβαια. Δεν ρίχνω ότι ίσα-ίσα. Δικαιολογώ τη συμπεριφορά τους. Αντιθέτως μάλιστα. Διότι είναι πικραμένοι, είναι απογοητευμένοι και τους απασχολούν τα προβλήματά τους. Όταν κανείς δεν έχει προβλήματα στο σπίτι του, στην επιχείρησή του, δεν κοιτάζει να λύσει κάποια άλλα προβλήματα κάποιων άλλων. Συμμερίζεστε την άποψη του κυρίου Καΐσα που μίλησε για σκοπιμότητα? Σκοπιμότητα, πάντα κανείς όταν σχεδιάζει επί χάρτου, υπάρχουν και σκοπιμότητες. Δεν μπορεί κανείς πραγματοποιεί σε εισαγωγικά μία μάχη. Δίνει μία μάχη. Και στη μάχη έχουν και οι ψυχολογικές επιχειρήσεις τόπων και χρησιμοποιούνται και η προπαγάνδα χρησιμοποιείται και κυρίως μάλιστα όταν έχει κανείς σπουδάσει αυτή την προπαγάνδα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός, μπορεί να την χρησιμοποιήσει διότι είναι σε μια διαρκή μάχη, είναι σε έναν πόλεμο μέχρι να τελειώσουν εκλογές και να κλείσουν οι κάλπες ή να αρχίσει η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Και βέβαια είναι, εγώ το πιστεύω, από την άλλη μεριά σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για την αποχή, εγώ νομίζω ότι αυτά τα οποία τα ποσοστά παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιοχές θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλους και κυρίως αυτούς οι οποίοι έχουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του κράτους, διότι δεν είναι καλό για μια δημοκρατία, δεν είναι καλό για ένα κράτος να μην συμμετέχουν στα κοινά οι πολίτες αυτού, διότι μόνο κανείς όταν συμμετέχει μπορεί να έχει και ευθύνη ως πολίτης, αλλά ταυτόχρονα όμως με την ψήφο του να δείχνει και τον δρόμο που επιθυμεί να ακολουθήσει η χώρα, το κράτος, η κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι διοικητές των οργανισμών και όχι μόνο. Νομίζω ότι έχει κουραστεί από τις αλληπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Αν λάβουμε υπόψη ότι από το 2009 που άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα, με ευθύνη του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος προκάλεσε εκλογές και ανέτρεψε την τότε κυβέρνηση για λόγους εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας, από τότε πλέον μπήκε σε μια περιπέτεια. Έχουμε 8 εκλογικές αναμετρήσεις σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω είναι πάρα πολύ επώδυνες οι εκλογές. Έχω ως εκ του αξιώματος που κατήχα κατά το παρελθόν μέσα στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, έβλεπα ότι τα υπουργεία και οι οργανισμοί, παρά το ότι έπρεπε να λειτουργούν πιο εύρυθμα λόγω απουσίας των κανονικών υπουργών, αλλά ήταν μόνο οι υπηρεσιακοί υπουργοί, και όμως δυστυχώς δεν λειτουργούσε. Θα τα αφήσουμε να έρθει ο υπουργός. Δεν γίνονται σωστά αυτά τα πράγματα. Εδώ ζήσαμε το Βέλγιο 2 χρόνια να μην έχει κανονική κυβέρνηση, και όμως το Βέλγιο, στην οποία χώρα βρίσκεται η πρωτεύουσα της Ευρώπης, λειτουργούσε κανονικά. Και ακόμα δεν έχει.
Και ακόμα δεν έχει. Για δεύτερη φορά. Κύριε Στεργίου, οι ανεξάρτητοι Έλληνες με τους δημοσκόπους. Τα πάμε είναι πια. Είναι... Εμείς είμαστε το αγαπημένο κόμμα των δημοσκόπων. Πλέον λειτουργεί σαν γούρι για μας. Από το 2012 που ξεκινήσαμε σαν κόμμα, σε καμία εκλογική αναμέτρηση δεν μας είχαν μέσα στη Βουλή. Τώρα να μιλήσω εγώ για σκοπιμότητες. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Εδώ θα πρέπει να πλέον η πολιτεία να πάρει θέση, να επανεξετάσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών των εταιριών. Και αν δεν κάνω λάθος, στην Αγγλία, όταν οι δημοσκοπικές εταιρείες πέφτουν έξω πάνω από δύο μονάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς κάπου το που είχα διαβάσει, έχουν ποινικές ευθύνες. Αυτό που συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα είναι πλέον έχει καταδείξει τραγελαφικό. Να ασχοληθούμε τώρα με τις δημοσκοπικές εταιρείες, άλλο αυτοί που έχουν λεφτά και τις πληρώνουν. Φυσικά τα κανάλια τα περιφερειακά όπως είστε εσείς δεν έχει τέτοια δυνατότητα, αλλά τα αθηναϊκά κανάλια που θέλουν να χτυπάνε τηλεθεάσεις και έχουν χρήματα, πληρώνουν και παίρνουν τις δημοσκοπήσεις. Θα ήθελα να πω εδώ για τη μάχη που είπε ο κ. Μουσχάκης προηγουμένως στην πολιτική μάχη, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για πολιτική μάχη. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο παράγοντας ευθύνη και πάνω απ' όλα ο παράγοντας πατρίδα. Και εμείς, αν εξάρτητοι Έλληνες, αυτό το πράγμα βάζουμε από. Δεν μας ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις. Εμείς κοιτάμε το καλό της πατρίδος μας. Θα μπορούσαμε κάλλιστα σε αυτές τις εκλογές να έχουμε πάρει ένα 15% φεύγοντας τον Ιούλιο από την συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήρθαν τα μέτρα κτλ. Αλλά προτιμήσαμε να τιμήσουμε το λόγο μας που είχαμε δώσει σαν κίνημα προς τον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μείναμε σταθεροί στην υπόσχεσή μας και παραμένουμε σταθεροί και γι' αυτό έχουμε σήμερα πάλι κυβέρνηση. Δεν το κρύψαμε από τον ελληνικό λαό ότι θα συγκυβερνήσουμε μαζί με τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ζητούμενο σήμερα πλέον είναι να καλύψουμε το χαμένο χρόνο για την πατρίδα μας. Οι δημοσκοπικές εταιρείες ας κάτσουν μόνος τους πλέον να βρουν ποια είναι τα προβλήματά τους, να τα λύσουν και αν θέλουν να ξαναγίνουν αξιόπιστες και όχι αστείες και τραγελαφικές, ας βρουν το πρόβλημά τους και ας το λύσουν. Αυτά για τις δημοσκοπικές. Είστε γαλοχημένοι από καλές ιδέες, διότι προέρχεστε από καλή μήτρα. Από και τη μήτρα της πατρίδος, κύριε Δημοσκάκη. Αυτές τις αρχές. Εμείς πάνω απ' όλα βάζουμε την πατρίδα μας. Δεν βάζουμε το κόμμα μας. Τηρείτε αυτές τις αρχές. Είναι το συμφέρον της πατρίδας μας. Τιμάμε την έννοια του πατριώτη και έχει την έννοια του κόμματος. Το κόμμα για μας έχετε στη δεύτερη θέση. Πάστε καλά. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος της συζήτησης αυτής. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτής. Όπως βλέπετε και στον τίτλο, διαβάζουμε το αποτέλεσμα των εκλογών και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Καΐσα, ο οποίος θέλει από πριν να πει πώς μεταφράζεται τελικά αυτό το αποτέλεσμα, να πάρουμε την εκτίμησή του για το τι ψήφισε ο κόσμος, τι εντολή έδωσε ο κόσμος. Νομίζω ότι το γενικό έτσι, συμπέρασμα είναι ότι επαναβεβαίωσε ο κόσμος την εμπιστοσύνη του προς την κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΑΝΕΛ. Γι' αυτό και οι δύο που λένε είναι, τα αποτελέσματα είναι θετικά και για τους δύο. Λοιπόν, και εκείνο που θα ήθελα να πω, πέρα από το γενικότερο αποτέλεσμα που είναι πολύ καλό για το ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να τονίσω εδώ στο νομό Εύρου ότι τέτοιο αποτέλεσμα δεν έχει υπάρξει. Τέτοια αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ, 5,5 μονάδες, από 26 και κάτι φτάσαμε στις 32. Λοιπόν, και με απόλυτο αριθμό ψήφων ανεβασμένο κατά 2.500. Παρόλο το ότι είχαμε, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, μεγάλη αποχή. Αυτό σημαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα κόσμου έχει μεταστραφεί, έχει αλλάξει. Και αυτό πρέπει να το δει κανένας, να το εξηγήσει, να το ερμηνεύσει. Έχει μεταστραφεί, λέτε, υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ ή έχει απογοητευτεί από τη Νέα Δημοκρατία? Ναι, τώρα μου δώσατε μια καλή ευκαιρία να πω, γιατί εγώ πιστεύω ότι η πρώτη αιτία είναι η απογοήτευση από το παλιό πολιτικό σύστημα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αν δούμε τα αποτελέσματα στον Εύρο, συγγνώμη, αν δείτε τα αποτελέσματα στον Εύρο, έχει το ΠΑΣΟΚ ολοκληρωτική σχεδόν καθίζηση, ενώ η Δημοκρατία χάνει από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ελλάδα. Ναι. Που έχει ενδιαφέρον αυτό να το δείτε. Έχει χάσει 5.500. Και διαδραστικά, βέβαια. Ψήφους. Και με δεδομένο ότι εδώ υπήρχαν υποψήφοι που δεν έχουν. Πριν από λιγότερο από ένα χρόνο ήταν τρεις υπουργοί.
τρεις υπουργοί, ένας υπουργός του ΠΑΣΟΚ, επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, και δύο υπουργοί στη δεύτερη και τρίτη θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Η ερμηνεία η δικιά μου, η πρώτη αιτία, δεν έχουμε ας πούμε ακόμα επεξεργαστεί τα στοιχεία, αλλά η πρώτη ερμηνεία είναι ότι ο κόσμος γύρισε την πλάτη σε αυτό το παλιό πολιτικό σύστημα, σε αυτό το ρήμ που μας έφερε εδώ. Και κατά δεύτερο σκοπό, δεύτερη αιτία θα πω ότι κάτι έκανε αυτή η κυβέρνηση και ο κόσμος την εμπιστεύτηκε. Θα προσθέσω μόνο το εργοστάσιο Ζάχαρη στη σχολή αστυφυλάκων, κάποιες τακτοποιήσεις απολυμμένων της Θράκης και του Γότο, τα οποία όμως δεν νομίζω ότι αυτά ήταν τα που καθόρισαν να ψηφίσουν οι ευρύτες το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι η πρώτη αιτία είναι η απογοήτευση από το προηγούμενο πολιτικό σύστημα, από αυτό που το έχουμε περιγράψει πολλές φορές σαν πελατειακό σύστημα. Κύριε Δημοσχάτη, εσείς αποδέχεστε το χαρακτηρισμό ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί το παλιό κομματικό σύστημα και άρα τιμωρήθηκε δια της αποστροφής? Κανείς μπορεί να λέει ότι είναι παλιό ή καινούριο, ακτινογραφώντας τι έχει. Τι έχει στο καλάθι του. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε στην εποχή του συνασπισμού της αριστεράς και της προόδου, της περίφημης, επί Κωνσταντόπουλου, Νίκου Κωνσταντόπουλου, είχε 3-3,5. Κάποια στιγμή στην εποχή του Αλαβάνου έφτασε το 2007 περίπου γύρω στο 6,5%. Και σιγά σιγά πολλαπλασίασε τις δυνάμεις του. Ποιες δυνάμεις? Από πού ήρθαν αυτοί οι καινούργοι? Ήρθαν από πάνω από κανένα άλλο κομίτι, ήρθαν. Στο ΠΑΣΟΚ ήταν. Και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έφυγαν και οι ψηφοφόροι οι περισσότεροι έφυγαν και πήγαν και στεγάστηκαν στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο καινούργιο μιλάμε? Για ποια στελέχη καινούργια μιλάμε? Τι ήταν ο κύριος Γουρίδης που ήταν μέχρι τώρα υφυπουργός Γεωργίας και δεν μας έλυσε τα προβλήματα? Τι ήταν ο κύριος Αποστόλου? Εγώ τον γνώρισα τον κύριο Αποστόλου, νέος ταξίαρχος, γενικός αστυνομικός διευθυντής περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς δεν είναι καινούριο. Ούτε σε πρόσωπα. Όχι, δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ. Ούτε σε. Ο Αποστόλου. Ο Αποστόλου είναι. Όχι, όχι. Το ξέρω καλά. Εγώ το ξέρω από το Κουκουέ, γιατί είμαστε γιατρέ, στο Κουκουέ. Μπορεί κάποια στιγμή να επαναπατριστήκε. Όχι, εγώ το γνωρίζω σαν βουλευτή. Ουδέποτε ήταν στο Πασόκ. Το 2001 στην Εύβοια. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά δεν το δέχομαι αυτό. Ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει τις αρχές της, έχει τα στελέχη της και απέδειξε ότι παρά το ότι υπέστη κραδασμούς σημαντικούς από το 2009 και εντεύθεν και έχουμε και αλλαγές και προέδρων, απέδειξε ότι μπορεί να κρατήσει τη δύναμή της, και η δύναμή της στο 28% νομίζω ότι είναι μια σημαντική πολιτική δύναμη της χώρας και νομίζω ότι θα παίξει το ρόλο της μέσα από την αντιπολίτευση, τα χαρακτηριστικά της οποίας θα είναι χρήσιμη αντιπολίτευση αλλά και σκληρή, διότι έτσι επιβάλλεται να είναι. Νομίζω ότι... Πιστεύετε, συγγνώμη, πριν να συνεχίσετε, πιστεύετε ότι θα είναι με τον παρόντα πρόεδρο ή θα υπάρξουν αλλαγές? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Τώρα, κύριε Μαλκίδη, πρέπει να αναθέσουμε σε μια εταιρεία μέτρησης. Δεν είναι σίγουρο ότι ο κ. Μπέμπα... Για να μας πει το ποιος θα είναι πρόεδρος. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Ξεκίνησε η διαδικασία πλέον εκλογής του οριστικού προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα κόμμα η Νέα Δημοκρατία πολύ ισχυρό. Έχει περάσει θυελώδεις περιόδους. Έχει συνιστώσεις και που νομίζω ότι κάθε κόμμα, κάθε κομματικός οργανισμός έχει τη δεξιά του πλευρά, έχει την μεσαία πλευρά, έχει και την αριστερή της πλευρά. Όποιος το λέει ότι είμαστε το όλον, νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Από όλων, το χρησιμοποιεί δηλαδή, μόνο βεβαίως και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν αριστερή στη Νέα Δημοκρατία. Οι τρεις πλευρές, εγώ είπα, δεν είπα συνιστώσεις. Οι τρεις πλευρές εδώ, αυτοί έχουν ολόκληρη ομάδα. Γιατί θα πάρετε αυτό που λέει ο Γιώργος ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχουμε συνιστώσεις, μήπως το πάρετε και εσείς? Όχι, 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 όχι. Εγώ δεν το δέχομαι και μάλιστα κακώς είχαν τις 12 συνιστώσεις, ενώ έπρεπε να αποτελέσουν ένα ενιαίο κόμμα. Δεν ήταν έτοιμοι να κυβερνήσουν και όμως έπεισε τον Ιανουάριο του 2000,
2015 ο πρόεδρος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι έτοιμος και σε αρχές και σε πρόγραμμα αλλά και σε ομάδα, και δυστυχώς δεν ήταν ούτε σε πρόγραμμα ούτε σε αρχές αλλά ούτε και σε ομάδα να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, με αποτέλεσμα όταν βρήκαν τα δύσκολα ο κύριος Λαφαζάνης μαζί με την ομάδα του ετράπηκαν σε φυγή, ενώ οι άλλοι όμως των ανεξαρτήτων Ελλήνων προερχόμενοι από ισχυρή μήτρα με καλές αρχές και αξίες και πιστή πίσω από τον αρχηγό του και από τις αρχές μιας κυβέρνησης κάθισαν και ψήφισαν και σωστά έκαναν και ψήφισαν. Αλλά οι άλλοι όμως εξαφανίστηκαν. Και μάλιστα εξαφανίστηκαν και γιατί. Άρα... Διότι ήταν και οπαδί της Δραχμής. Εδώ έδωσε μία απάντηση σαφή ο ελληνικός λαός. Βέβαια οι δραχμιστές υπάρχουν και σε όλους τους άλλους τους χώρους, ενδεχομένως σε λανθάνουσα κατάσταση, αλλά όμως έδωσε μία απάντηση το εκλογικό σώμα ότι θα πρέπει να πάμε μπροστά, θα πρέπει να πάμε να είμαστε αφοσιωμένοι και σε ό,τι αφορά το νόμισμα το ευρωπαϊκό και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επιτρέπεις να... Βέβαια. Την πρώτη φορά είπες ότι δεν ήταν έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά δεν ήταν, δεν είχαμε ξανα... αποτελέσμα. Δεν έχουμε ξανακυβερνήσει και ούτε υπουργοί ήμασταν ούτε βουλευτές. Αυτό είναι γεγονός. Τη δεύτερη φορά πώς εξηγεί η Νέα Δημοκρατία την νίκη αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτές τις εκλογές. Πώς την εξηγεί. Έτσι έγινε τίποτα πάλι παράξενο. Ο ελληνικός λαός. Εγώ νομίζω ότι αν δεν εξηγήσει σωστά τα αποτελέσματα, θα είναι πάλι στην αντιπολίτευση για πολλά χρόνια. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής. Ο ελληνικός λαός από το 1974 και εντεύθεν, πάντα δίδει σε μια κυβέρνηση, σε ένα κόμμα, τη δεύτερη ευκαιρία. Την πρώτη ευκαιρία την πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα πραγματοποιώντας που έπρεπε να πραγματοποιήσει μια διακυβέρνηση των 4 ετών όπως επιτάσσει ο συνταγματικός μας χάρτης. Αυτήν την τετραετία την εμείωσε σε 7 μήνες. Του δίνει τώρα δεύτερη ευκαιρία και του δίνει δεύτερη ευκαιρία να κυβερνήσει άλλα 4 χρόνια. Δυστυχώς όμως θα ήθελα να πω και να υπογραμμίσω και το λέω όχι ως βουλευτής, το λέω ως πολίτης. Θα πρέπει να μην έχει η κυβέρνηση να στηρίζεται στους 155. Θα πρέπει να έχει δυνατή κοινοβουλευτική δύναμη και αυτό το σήμα θα πρέπει να βγάλει προς τα έξω και προς την Ευρώπη και προς την Ιφίλιο, της πολιτικής σταθερότητας και ταυτόχρονα δε μέσα από την αυξημένη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση φαντάζεστε να είχατε 200 βουλευτές μέσα από τις συνεργασίες όπως επιτάσσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Θα μπορούσε και να εξασφαλίσει και τις βαθιές κοινωνικές στηρίξεις και ανοχές. Έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα μιας κυβέρνησης. Το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου εκλέχτηκε με δύναμη 175 βουλευτών και σε λιγότερο από ένα χρόνο είχε χάσει περίπου 30. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιο κόμμα έχει με βουλευτική δύναμη μπορεί και φέρνοντας κάποια μέτρα τουλάχιστον να κρατήσει και αυτή τη δύναμη του. Έτσι δεν είναι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβγαζε μια ισχυρή κοινοβουλευτική δύναμη με τα μέτρα που θα φέρει ή έφερε, θα κρατούσε την ομάδα του, έτσι δεν είναι. Όχι, δεν είναι έτσι, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι οριακή κοινοβουλευτική δύναμη της κυβέρνησης. Διότι ανά πάσα στιγμή είναι ευάλωτη η κυβέρνηση να ανατραπεί ή ακόμα και να εκβιαστεί. Έχουμε πολλά παραδείγματα στην πολιτική ζωή της χώρας μας. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και ο Μουσχάκη και όταν θα υπήρχε και άλλη συνεργασία με ένα άλλο κόμμα. Θα μπορούσε να εκβιαστεί και αυτή η κυβέρνηση με τους παραπάνω βουλευτές. Δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε να συμπέσει σε πολιτικές. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός έδωσε μία εντολή. Επιδιώξε για τη δεύτερη του θητεία, για τη δεύτερη του ευκαιρία ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ζητούσε την αυτοδυναμία. Ο λαός όμως δεν του δώσε την αυτοδυναμία. Απέτυχε στο σκοπό του. Ο τελικός σκοπός ήταν η αυτοδυναμία. Απέτυχε στο σκοπό του. Το έδωσε όμως. Ένα κόμμα εξουσία όπως και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζητάει αυτοδυναμία. Τι θα έλεγε, μην ζητάει. Μην λέμε τώρα. Πρέπει να ζητά πράγματα τα οποία είναι πραγματοποιήσιμα. Όχι ένας αρχηγός κόμματος με τόσο επιτελείο και μάλιστα επιτελείο που επί χάρτο σκίζει έτσι όπως παρακολουθώ. Μέχρι τώρα του πορεία. Εγώ σας διαβεβαιώνω ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την αυτοδυναμία γιατί ο εταίρος του κυβερνητικός είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες
Και δεν σας φοβάμαι εσάς. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, φοβάμαι άλλους. Τους 53 που έχει μέσα φοβάμαι. Οριμάζουν. Διότι και οι 53 το ορισμένοι εκ των 53, τα ξέρετε ο γιατρός, ορισμένοι εκ των 53 ψήφισαν και παρόν, ψήφισαν και οτιδήποτε και όμως είναι σήμερα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτοί σε μια δεδομένη στιγμή και μάλιστα με σκληρούς νόμους που πρέπει να ψηφιστούν προαπαιτούμενο, που πρέπει να έχουν προαπαιτούμενα, τι θα πράξουν? Θα το δούμε. Η ιστορία θα δείξει. Εγώ εύχομαι μέλλον, αυτή η κυβέρνηση να έχει μακροημέρευση. Μακάρι. Και ως πολίτης αλλά και ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εύχομαι να έχει μακροημέρευση. Εύχομαι να έχει η χώρα πολιτική σταθερότητα. Διότι το μείζον πρόβλημα της χώρας, να με συγχωρέσετε κύριε, το μείζον πρόβλημα της χώρας δεν είναι το οικονομικό. Το μείζον πρόβλημα της χώρας είναι το πολιτικό. Δεν έχουμε πολιτική σταθερότητα. Δεν έχουμε πολιτική σταθερότητα που θα μπορέσει μέσα από αυτή τη διαδικασία, όταν υπάρχει σταθερότητα και ειρήνη στη χώρα, μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα. Όλοι μπορούν να στοιχιστούν πίσω από την κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή η κυβέρνηση. Εμείς άλλωστε έχουμε πει εδώ στο ίδιο πάνελ ότι το Γενάρη μήνα, ότι εμείς θα συνεργαστούμε, ο ένας θα υποστηρίξει τον άλλον, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον τόπο, το δικό μας εδώ που πλήττεται από πολλά πράγματα, διότι τα προβλήματα των νευρητών δεν έχουν χρώμα. Είναι ολονών μας το προβλήματα. Το οφείλεται και οι τέσσερις βουλευτές του Δημού. Και έτσι με τους τέσσερις που είχαμε συμφωνήσει, το οφείλουμε και το πράξαμε στο μέγιστο βαθμό. Λέει ο γιατρός ότι άνοιξαν τη σχολή. Ποια σχολή? Η σχολή είχε κλείσει για 2 χρόνια. Συνέπεσε επί των ημερών σας να ανοίξει η σχολή. Βεβαίως συμβάλλατε κι εσείς. Αλλά μόνο εσείς συμβάλλατε. Όχι, δεν λέω αυτό. Εδώ ο πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, η επιτελής του οποίου αυτή τη στιγμή είναι στην Κατεχάκη, δεν βοήθησε? Να το λέτε. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο Ζάχαρης, βεβαίως, επί των ημερών σας. Το εργοστάσιο Ζάχαρης, συγγνώμη. Το εργοστάσιο Ζάχαρης. Δεν συνέβαλε η Νέα Δημοκρατία δε του βουλευτού της? Πόσες ερωτήσεις έκανα? Είδαμε τον κύριο Σαμάρα στις εκλογές από που έδωσα την ευκαιρία να μπορέσετε να επικαλεστείτε κατ' επανάληψη τις δικές μου γραπτές και επίκαιρες ερωτήσεις και επιστολές. Προσωπικά, ναι. Κάναμε πραγματικά και οι τέσσερις βουλευτές έτσι. Λειτουργήσαμε μαζί. Δηλαδή οι πλημμύρες τι ήταν, της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ? Οι ζωονώσεις τι είναι? Του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, του... η πολιτική όμως απέναντι στο εργοστάσιο Ζάχαρης, με συγχωρείς, η Νέα Δημοκρατία το έκλεισε. Η Νέα Δημοκρατία μια εβδομάδα ήθελε ο εκαθαριστής για να φύγει το εργοστάσιο από την ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης και να πάει στην Πειραιώς. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ο ΣΥΡΙΖΑ το επανέφερε. Και μάλιστα μίλησα στη Βουλή τότε και λέω: κανένας στον Εύρο δεν νοιάζεται αν το εργοστάσιο θα έρθει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή αν θα έρθει με τον κανονικό νόμο. Γιατί μια εβδομάδα είχαμε μπροστά μας και αναγκαστήκαμε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να το φέρουμε. Αυτό πρέπει να το λέμε. Δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία αυτό. Η Νέα Δημοκρατία το καταψήφισε το εργοστάσιο. Ο Δημοσχάκης υποστήριζε. Εδώ τοπικά. Αυτό το 4 στο 4. Η Νέα Δημοκρατία έφυγε 25 Ιανουαρίου και για αυτή την πολιτική της, μεταξύ των οποίων και για το εργοστάσιο, για το οποίο εγώ ήμουν αντίθετος, το ξέρω. Κρίθηκε και πήρε το αποτέλεσμα που απέσπασε. Ωστόσο όμως, γνωρίζετε εσείς, αν εγώ είχα εντολή από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να υποστηρίξω αυτή τη διαδικασία και προεκλογικά και μετεκλογικά? Δεν ξέρω τι εντολή. Λοιπόν, πώς τυχαία δηλαδή η δική μου πολιτική ασκώ εδώ? Ξέρω όμως ότι ο αρχηγός τότε, ο κ. Σαμαράς, επισκεπτόμενος το φράχτη, έφυγε από τον περιφερειακό της Ορεστιάδος, γιατί ο Δήμαρχος, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Δήμαρχος και οι πολίτες της Ορεστιάδος τον περίμεναν εκεί για να τον πούν για το εργοστάσιο. Και έφυγε από τον περιφερειακό. Αυτά είναι γεγονότα. Έκλεισε και κρίθηκε και για το ότι πήγε από τον περιφερειακό. Να πω και εγώ ένα πράγμα. Και από την άλλη πλευρά, εγώ πιστεύω στο δυναμικό του Εύρου. Σε όποιο αξίωμα και σε όποια θέση κατέχει ο κάθε Ευρύτης. Και πιστεύω ότι θα πρέπει η κεντρική εξουσία, η Αθηναϊκή Συμμαχία, εισαγωγικά το λέω, θα πρέπει να μην αγνοεί τον Εύρο, να μην αγνοεί τη Θράκη. Και μάλιστα θα πρέπει, παράδειγμα, σήμερα
αποφασίζεται η σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με ενοχλεί πάρα πολύ αν δεν είναι ένας από τον Εύρο ή δύο-τρεις από τη Θράκη σε αυτήν τη σύνθεση. Πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας εάν δεν έχουμε μέσα σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο εκπροσώπους μας. Επίσης δε και στην κεντρική πολιτική διοίκηση θα πρέπει να μας δώσει η κεντρική κυβέρνηση αυτά τα οποία μας ανήκουν. Δεν μπορεί να είναι όλοι από μια συγκεκριμένη περιφέρεια ή δύο συγκεκριμένες περιφέρειες. Αυτό όμως, κύριε Δημοσχάκη. Θα πρέπει να είναι, θα ήθελα να σας πω το εξής. Ως αρχηγός του σώματος της ελληνικής αστυνομίας, καθόμουν κάτω και έλεγα ότι θα πρέπει κάθε νομός να έχει έναν ανώτατο αξιωματικό. Είτε ταξιέρχο, είτε υποστράτηγο, είτε αντιστράτηγο. Το ίδιο δε και κάθε περιφέρεια. Έδινα σε κάθε περιφέρεια το παράδειγμα. Ναι, αλλά αυτό που λέτε έρχεται λίγο σε αντιδιαστολή με αυτό που λέγατε πριν, ότι η δημόσια διοίκηση πρέπει να λειτουργεί ούτως ή άλλως. Δηλαδή, αν φτάνουμε στο 2015 να λέμε ότι για να προωθηθεί το πρόβλημα του Εύρου πρέπει ο Καΐσας ή ο Δημοσχάκης να γίνουν υφυπουργοί. Ένας εκ των ποιών. Ποιος είναι ο αριστής? Δεν υπάρχει, όλοι δεν έχουμε, δεν είναι όλα τα δάχτυλα μας το ίδιο. Ένας από αυτούς. Ποιος μπορεί να εφαρμόσει μια πολιτική? Ο Εύρος εκπροσωπείται από τέσσερις βουλευτές, κύριε Δημοσχάκη. Εγώ αν ήμουν βουλευτής των ανεξάρτητων ή οποιοδήποτε κόμματος και υπήρχε κάποιο σοβαρό θέμα στον νομό μου, θα κατασχήνομαι αντίστοιχο έξω από τον αρμόδιο υπουργό μέχρι να με δεχτεί και να λύσουμε το πρόβλημα. Έχουμε κάνει και χειρότερα. Ναι, αυτό ακριβώς. Έχουμε δηλαδή, κάνει και χειρότερα. Αλλά είστε τέσσερις βουλευτές. Δεν αρκεί. Διότι, αυτή είναι η δουλειά. Διότι το να καθίσει κανείς απ' έξω θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι αν τον ακούνε. Γι' αυτό σα ευχαριστώ. Λαό στην Βουλή, γι' αυτό σα έχουμε κάνει κατά επανάληψη. Τα λέω και στου κυρίου που είμαστε στην κυβέρνηση, τα λέω και σε εσά. Δεν απευθύνουμε μόνο σε εσά. Ο βουλευτή θα πρέπει να κάνει αυτό το οποίο προβλέπει από τον κανονισμό και από τον νόμο του ελληνικού κράτου. Ο βουλευτής στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου θα πρέπει να ενεργεί όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Θα καταθέσει τις γραπτές του ερωτήσεις. Θα καταθέσει τις επίκαιρες ερωτήσεις. Θα κάνει τις αναφορές του. Θα επισκεφθεί τον Υπουργό. Θα επισκεφθεί τον Πρόεδρο του ΤΑΔΕ Οργανισμού. Από εκεί και πέρα, κάναμε ερώτηση το 2015, το Μάρτιο μήνα, για τη ζωονόσο. Με συγκεκριμένα ερωτήματα. Απαντήσεις πήραμε το τι λέει ο κανονισμός. Τον Ιούνιο του 2015 κάναμε ερώτηση όταν η ζωονόσος βρισκόταν στην αυλή μας, δηλαδή πλησίων της Ανδριανούπολης, της Κασάνης και της Ένου. Και μάλιστα ζητούσαμε εναγωνίως το ποια μέτρα θα λάβουν. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην περίπτωση αυτή αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ζωνώσεις. Αν δεν εμφανιστούν μέσα στο ευρωπαϊκό έδαφος, δεν αναλάβεται καμία ευθύνη. Τι άλλαξε μέσα σε ένα χαλαρό και ένα σοβαρό πάντως για να σας διακόψω. Το πρώτο είναι στατιστικά όποιοι υπουργοί, υφυπουργοί γίνονται από τη Θράκη δεν ξαναβγαίνουν. Άρα λοιπόν αυτό να μην δώσετε ως ευχή. Σγουρίδης, Τηλιανίδης, Ντόριος Γεροντόπουλος, Δερμετζόπουλος. Και το σοβαρό είναι αυτό που λέει ο συμπατριώτης μας. Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος, ο οποίος όπως ξέρετε ήταν σύμβουλος του Κλίντον και σύμβουλος πολλών πρόεδρων, από τους καλύτερους επικοινωνιολόγους, αν όχι ο καλύτερος στον πλανήτη. Ο οποίος λέει για να αλλάξουν τα πράγματα δεν χρειάζεται να είναι κάποιος υπουργός. Και συνεχίζει. Δεν μπορούν να αλλάξουν πολύ ή μάλλον τα πράγματα μόνο μέσα από τα υπουργεία. Αυτό το λέμε γιατί όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, χρειάζονται τα πρόσωπα, χρειάζεται η βάση, χρειάζεται η κοινωνία. Ένα πρόσωπο τι θα μπορεί να κάνει μόνο. Το λέω αυτό για να δώσουμε και μια άλλη διάσταση συζήτηση. Σίγουρα, αλλά και ένα πρόσωπο είναι απαραίτητο εκεί που βέβαια, είναι. Βέβαια. Αν ο αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να βάλει κάποιον, με ευχής έργων θα είναι. Αλλά... Δικό του είναι το θέμα. Έτσι, αλλά το θέμα είπαμε ότι... Εγώ θα ήθελα να πω και το καταθέτω απόψε εδώ στο πάνελ ότι στο μέτρο που παρά το ότι δεν είμαι αρμόδιος αλλά ως πολίτης του Εύρου και αυτής της χώρας ζήτησα και να μας συμπεριλάβει ο Πρωθυπουργός στο πρόγραμμά του σε ό,τι αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε αξίους ανθρώπους και ακόμα και εξωκοινοβουλευτικούς, αλλά αν δεν τον κάνουν οι κοινοβουλευτικοί μας. Και το δεύτερο, θα πρέπει να μας λάβει υπόψη σε ό,τι αφορά την κεντρική διοίκηση μέσα από τους οργανισμούς και τις εταιρείες του δημοσίου. Διότι είναι χρήσιμο παράδειγμα για τον Εύρο να έχουμε έναν υποδιοικητή στον ΟΓΑ ή έναν διοικητή του ΙΚΑ. Έχουμε αξίους ανθρώπους και νομίζω ότι θα μπορούσε να τους αναθέσει αυτά τα καθήκοντα. Να αναθέσουμε εμείς το κοντρόλ προς το παρόν, να μας πάει σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής.
Επανερχόμαστε στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής και νομίζω ότι χρωστάμε το λόγο στον κύριο Σάβα Στεργίου από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε τον κύκλο αυτό της συζήτησης από αυτόν. Λοιπόν, για να συνεχίσω εγώ να πω και εγώ αυτά που πρέπει να πω στα ερωτήματα τα προηγούμενα που είχατε κάνει στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, ξεκάθαρα ο ελληνικός λαός σε αυτές τις εκλογές έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ και στους Ανεξάρτητους Έλληνες για να δούμε τη χώρα μας να βγαίνει από αυτή τη δίνη των κακών που έρχονται. Το είπα και την ημέρα των εκλογών σε ένα άλλο κανάλι. Εγώ θα είμαι από τους πρώτους που θα βγω και θα φωνάζω και θα πατάω μέχρι και πέτρες στους κυβερνώντες, εάν δεν δούμε αποτελέσματα. Δεύτερη ευκαιρία σημαίνει καθόμαστε κάτω, δουλεύουμε και υλοποιούμε αυτά που πρέπει να υλοποιήσουμε. Τώρα θέλω να πω στον κύριο Δημοσχάκη για το 7μηνο της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Φροντίσατε κι εσείς σαν κόμμα και η άλλη αντιπολίτευση να βοηθήσετε αυτή τη διακυβέρνηση. Εδώ πάλι ερχόμαστε σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι βάζουμε τα κόμματά μας πάνω από την πατρίδα μας. Εάν επιτέλους οι Έλληνες δεν αποφασίσουμε να σκεφτούμε πατριωτικά, να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι πατριώτης σημαίνει δεξιός ή αυτός που προσπίζει τα δικαιώματα του εργάτη είναι ο αριστερός, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μαζί πρέπει να ενωθούμε, να βάλουμε πλάτη, να δουλέψουμε για το καλό αυτής της πατρίδας, την Ελλάδα. Αυτή πρέπει να σηκώσουμε και εδώ είναι που πρέπει ο ελληνικός λαός να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Όλοι θα πρέπει να βάλουμε πλάτη. Δύσκολες μέρες έρχονται. Κανένας δεν είπε ότι είναι εύκολα τα μέτρα που θα πάρθουν. Αλλά θα πρέπει να το χωνέψουμε ότι θα πονέσουμε για να μπορέσουμε να βγούμε μέσα από αυτό το μαύρο τοπίο. Είπατε για τον κύριο Σγουρίδη προηγουμένως που ήταν υπουργός και δεν έκανε τίποτα. Ο κύριος Σγουρίδης ήρθε πάρα πολλές φορές στον Εύρο. Και δύο ημέρες πριν διαλυθεί η κυβέρνηση αυτή, με πολιτική απόφαση πήρε την απόφαση για να επιτραπούν να αγοραστούν τα εμβόλια από την Βουλγαρία. Και έχουν βγει τα χρήματα τα οποία θα πάρουν οι αγρότες που πληρώσανε για να πάρουν τα εμβόλια από το εξωτερικό, 20 με 25.000, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που έκανε στον τοπικό τύπο, αυτά θα πάρθουν από θα επιστραφούν στους αγρότες. Να το λέμε και αυτό. Τώρα, όσον αφορά τους ανεξάρτητους Έλληνες και το τι συνέβη με εμάς, είμαστε ένα καινούριο κόμμα. Εμείς είμαστε το καινούριο κόμμα. Δεν εντάξει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Εσείς θέλετε πολλή δουλειά για να μπορέσετε να ξαναμπείτε, κύριε Δημοσχάκη, σε μια τροχιά νέα και ενδυνάμωση του κόμματός σας. Βλέπω έναν μακρύ δρόμο μπροστά μου εγώ. Εμείς πληρώσαμε το κόστος του νέου με τις παθογένειες του νέου. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να πω και με τιμάει και εμένα και τιμάει και τον πρόεδρό μας τον Πάνο τον Καμένο είναι ότι ό,τι λέμε εμείς μία φορά ισχύει για πάντα. Δίνουμε το λόγο μας και το κρατάμε. Και θέλω να καλέσω τους ευρύτες, αυτούς που μας τίμησαν με την ψήφο τους αυτή τη φορά, αλλά και αυτούς που μας είχαν τιμήσει την ψήφο τους το 2012 στις εκλογές, είχαμε ένα πολύ καλό ποσοστό στον Εύρο, να ξέρω ότι εμείς είμαστε εδώ, μπορούν να μας βρούνε, να έρθουν κοντά μας, να μπορέσουμε να οργανώσουμε το κίνημα των Ανεξάρτητων Ελλήνων στον Εύρο και όχι μόνο. Από την αρχή. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο όσον αφορά τον προηγούμενο κύκλο των τοποθετήσεων. Θεωρείτε ότι η συγκυβέρνηση με το οποίησε το κίνημα ή του προκάλεσε ζημιά? Σας είπα προηγουμένως ότι θα μπορούσαμε εμείς να φύγουμε τον Ιούλιο από τη συγκυβέρνηση και να έχουμε ένα 15% τώρα, το οποίο θα μας έδινε και πολλούς βουλευτές και θα ήμασταν αντιμνημονιακοί και θα φωνάζαμε και θα χαιρόμασταν. Εμείς καταλάβαμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα στην πατρίδα μας. Είδαμε ότι δεν γινόταν διαφορετικά από αυτό που συνέβη. Τα μέτρα τα οποία ήρθανε θα ερχόντουσαν ούτως ή άλλως. Ακόμη και ο κ. Λαφαζάνης, ο οποίος πλήρωσε το τίμημα της αποστασίας του. Έτσι, το πλήρωσε το τίμημα ο κ. Λαφαζάνης και αυτοί που τον ακολούθησαν. Ούτε αυτός θα μπορούσε να κάνει κάτι. Γιατί όταν κάποιος έχει στο χέρι του το διακόπτη που σου ανοίγει ή σου κλείνει το νερό, αν αποφασίσεις να πεθάνεις από δίψα, τι να πω. Αυτό ακριβώς κατανοήσαμε και μην ξεχνάμε ότι μέσα από τα νέα μέτρα υπάρχουν και διαφοροποιήσεις από τα προηγούμενα μνημόνια. Το σημαντικότατο ότι έφυγε από πάνω μας το αγγλικό δίκαιο και είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο αυτό το οποίο θα επιλύσει τα προβλήματα που πιθανόν να υπάρξουν στο μέλλον. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω του ΤΑΙΠΕ, το οποίο ήθελαν οι Γερμανοί να πάει έξω από την Ελλάδα, η διαχείριση παραμένει στην Ελλάδα και το 50% των χρημάτων των οποίων θα γίνεται από μακροχρόνια μίσθωση και όχι από πώληση, θα πηγαίνει για την εσωτερική ανάπτυξη και το 50% για την αποπληρωμή των δανειστών. Και υπάρχουν και άλλα πολλά μέσα στο νέο μνημόνιο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω και μνημόνιο, το πω και συμφωνία, όπως θέλετε, πες το. Με τις λέξεις δεν θα παίζουμε.
Υπάρχουν και καλά μέτρα τα οποία έπρεπε να είχαν πάρθει εδώ και πολλά χρόνια για να συμμορφωθεί αυτός ο τόπος. Και ξαναλέω ότι αν δεν πάρουμε απόφαση οι Έλληνες ότι θα βάλουμε όλοι μαζί πλάτη, είτε είμαστε Νέα Δημοκρατία, είτε είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, είτε είμαστε ΠΑΣΟΚ ή οτιδήποτε άλλο κόμμα, θα πρέπει να βάλουμε πλάτη για να μπορέσουμε να σηκώσουμε την πατρίδα μας ξανά εκεί που πρέπει να είναι. Αυτό είναι το μήνυμα. Πλάτη, ακόμα ας πούμε και με τους ανθρώπους οι οποίοι αποδεδειγμένα είναι διεφθαρμένοι, έχουν σχέση με τη διαπλοκή, είναι σε κόμματα τα οποία. Τώρα εσείς... μου κάνετε την ερώτηση, πολύ ωραία ερώτηση αυτή που μου κάνετε. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό και ένας από τους λόγους που δεν θέλουμε να συνεργαστούμε και έγινε και αυτό όλο το παιχνίδι, βλέπετε τι γίνεται. Ακόμη και ο κύριος Σούλτς, ακόμα και σήμερα, και δεν είδα ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε κάποιο άλλο κόμμα να βγαίνει και να διαμαρτύρεται για τις δηλώσεις του κύριου Σούλτς, ο οποίος θρασίτατα ακόμη μια φορά λέει ότι έπρεπε ο κύριος Σούλτς. Ποιος θα κάνει κυβέρνηση με αυτό. Έπρεπε εσείς, κύριε Δημοσχάκη, εσείς σαν Νέα Δημοκρατία, έπρεπε να βγει ο αρχηγός σας και να πει ποιος είσαι, κύριε Σούλτς, εσύ που θα μας πεις τι θα κάνουμε εμείς ιστορικά της χώρας μας. Αλλά δεν είδα κανένα ακόμα να βγει και να διαμαρτύρεται. Το ρυθμό σε μια χώρα τον δίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και όχι τα κόμματα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός το έδειξε. Να το πω όπως το λέει ο λαός, να μην το πω έτσι. Λοιπόν, από εδώ μπήκε στον Πρωθυπουργό, από τώρα αυτή βγήκε. Έκανε τη συνεργασία με τους αριστερούς. Αλλά να βγαίνει συνέχεια και να λέει διώξε τον Καμένο και πάρτε άλλο κόμμα. Είπα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι κυβέρνηση προοπτικής. Είναι κυβέρνηση προοπτικής. Το δηλώσα και οι αρχαίοι. Είναι κυβέρνηση τετραετίας. Η πρώτη ευκαιρία. Βάλτε πλάτη και εσείς. Εξαντλήθηκε το πολιτικό της κεφάλαιο την Ελλάδα, και ο πολιτικός χρόνος και ήταν η κυβέρνηση 7 μηνών. 7 μηνών, σκαβόταν ο Λάκκος του και από μέσα το ΣΥΡΙΖΑ και έπαιξε το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι δεν έβαλε πλάτη. Αλλά έτσι φαίνονται τα πράγματα. Όταν η πρώτη ευκαιρία εξαντλήθηκε και το πολιτικό κεφάλαιο εξαντλήθηκε, ο δε χρόνος ξεπεράστηκε και πέρασε και η πρώτη ευκαιρία ήταν 7 μήνες. Να δούμε τώρα. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι 4 χρόνια. Κύριε Δημοσχάκη, ξέρετε, ο Guardian, μια γερμανική φίλη, Deutsche, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, οι Times της Νέας Υόρκης, γράψαν ότι ήταν η πρώτη φορά που η ελληνική κυβέρνηση όντως διαπραγματεύτηκε. Είναι η πρώτη φωτογράφηση, αλλά αυτή δεν το γράφω. Δεν τα είπαμε εμείς μέσα στην Ελλάδα, ούτε ελληνικά. Μα τι λέτε τώρα, εγώ το λέω, αυτό είναι γράμμα, είναι κατά γράμμα. Πότε διαπραγματεύτηκε. Πότε διαπραγματεύτηκε. Σοβαρό λογείτε τώρα. Εγώ σοβαρό λογώ, γιατί δεν ξέρουμε που είμαστε. Με τον Βαρουφάκη διαπραγματεύτηκε. Διαπραγματεύτηκε με όλους τους άλλους, ας πούμε, οι οποίοι ακολουθούσαν. Μα τι λέτε τώρα. Το εισπράξατε το αποτέλεσμα, κύριε Δημοσχάκη. Παραδόθηκε η χώρα ανεφόρων. Το εισπράξατε το ήτανε στον τοίχο. Επί σειρά με το. Λάθος ερμηνεύετε τότε πάλι τα αποτελέσματα. Δεν είναι εκλογό. Είμαστε δύο μέρες. Και τα ερμηνεύετε λάθος. Πρέπει να ερμηνευτούν. Πώς, γιατί παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνεται παρόλο τις διασπάσεις του, παρόλο τις πιέσεις του. Η Μανούλα είδε ένα παιδί το οποίο αγωνίστηκε στην νοικία του, ας πούμε, αγωνίστηκε σε 17 ώρες. Πράγματι. Λοιπόν, κοιτάξτε, γιατί μας το λέει 17 ώρες. Δηλαδή, εγώ που ήμουν τόσες μήνες, τόσες ώρες αγωνιζόμενος για τα προβλήματα, δηλαδή έπρεπε να με κάνουν. Στρατηγέ, τώρα αυτά που λέτε δεν είναι σοβαρά πράγματα. Σας παρακαλώ, νομίζω δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός δεν ψήφισε με βάση το παιδάκι. Όχι, για όνομα. Τέτοια ερμηνεία δεν πιστεύω ότι έδωσε. Αλλά κατάλαβε ότι, ποιος... ότι διαπραγματεύτηκε. Πώς διαπραγματεύτηκε. Πού ήμασταν εμείς. Έπρεπε. Συγγνώμη, να σας πω ένα πράγμα. Εσείς ήσασταν απέναντι. Καταρχήν, από την μέρα που αναλαμβάνει κανείς υψηλές ευθύνες σε έναν τόπο και σε ένα έθνος και σε ένα κράτος, θα πρέπει να ιεραρχήσει ποια είναι τα προβλήματά του. Εφόσον το μεγαλύτερο πρόβλημα την επόμενη της σχηματισμού κυβέρνησης ήταν το πρόβλημα της συμφωνίας, το οικονομικό μας θέμα. Την επόμενη μέρα έπρεπε να πάρει το αεροπλάνο και να πάει στις Βρυξέλλες και να συναντήσει τους εταίρους και να δει τι ακριβώς υπάρχει, τι πρόβλημα υπάρχει, αλλά έπρεπε πρώτα πριν αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, πριν προκαλέσει τις εκλογές, έπρεπε να είχε συνομιλήσει μαζί τους. Έπρεπε να είχε εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις, προκειμένου να μην βρεθεί η χώρα σε αυτήν τη δίνη που βρέθηκε. Τυχαία είναι ότι είχαμε εκλογές δύο φορές μετά τις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου. Έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να έχουμε κάθε τρεις μήνες εκλογές. Σημαίνει ότι παραιτήθη της διακυβέρνησης της χώρας. Παραιτήθη ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και δεν είναι ότι παραιτήθη και δεν καταδέχτηκε να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Διότι κανείς παραιτείται όταν ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης. Κύριε Δημοσχάκη, 40 χρόνια ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, φέραν αυτή τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Δεν την έφερε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ,
ούτε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Και ο κόσμος σας τιμωρεί για αυτόν τον λόγο. Για να σας 40 χρόνια είχατε άπειρες ευκαιρίες, όπως και πριν από 6 μήνες 7, είχατε την ευκαιρία να κάνετε όλοι πράγματα με τον κύριο Σαμαρά. Ναι, και να τα σβήσουμε. Αυτό έκανε ο κύριος Λαφαζάνης. Έριξε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων και έδωσε το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στη διαφθορά όλη αυτή. Δεν λέω ότι είστε όλοι μέσα διεφθαρμένοι, για όνομα του Θεού να μην παρεξηγηθώ. Αλλά ξέρουμε με τον κύριο Παπασταύρου και όλους τους υπολείπους μέσα στη Νέα Δημοκρατία και άλλους πόσο από το ΠΑΣΟΚ με τα εκατομμύρια της Λίστα Λαγκάρτ, με τα αξιοπιστικά προγράμματα που είναι όλα ποινικά κολάσιμα. Λοιπόν, η χώρα αυτά δεν ήταν πράγματα, 40 χρόνια. Αυτά τα πράγματα, κύριε Δημοσχάκη, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Και αυτό που φοβάται σήμερα το παλιό πολιτικό σύστημα είναι η κάθαρση που θα έρθει. Να το ξέρετε, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον Πάνο τον Καμένο την ημέρα που υπογράψανε, πήραν την απόφαση να υπογράψουν αυτό το επαχθές μνημόνιο για τον ελληνικό λαό, δώσανε και έναν άλλο όρκο όμως, τον οποίο εγώ το γνωρίζω πολύ καλά. Ότι θα έρθει η κάθαρση σε αυτή τη χώρα. Θα έρθει και αυτοί που πρέπει να πληρώσουν, θα πληρώσουν. Δεν θέλω τώρα να μιλάω με αυτόν τον τόνο. Αλλά δυστυχώς εξανίσταμε, γιατί βλέπω ότι μετά από τόσα χρόνια και μετά από όλες αυτές τις ήττες που έχετε υποστεί, συνεχίζεται το ίδιο τροπάρι. Λοιπόν, αλλάξτε γραμμή και δέστε τι μπορείτε να κάνετε από εδώ και στο εξής, αν θέλετε να μαζέψετε αυτήν την κεντροδεξιά, τη λεγόμενη που λέτε, πώς θα μπορέσετε να την ξαναμαζέψετε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο που συνεχίζετε, θα παραμείνετε εκεί που είσαστε και θα πάτε και παρακάτω. Έτσι, όπως και η κυρία Γεννηματά με το ΠΑΣΟΚ, με τη ΔΗΜΑΡ, είδατε το ποσοστό στο 6,5%. Ένα κόμμα το οποίο έπαιρνε πάνω από 50% έφτασε τώρα να παραπέει στο 6%. Αυτό είναι ο πρόεδρος σας επί σειράν ετών και δεκαετιών ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υπηρέτησε αυτές τις αρχές ενδεχομένως έτσι, και εσείς. Ναι, και είσαστε μέσα στους ανεξάρτητους Έλληνες. Πιστεύω ότι και εσείς θα είσαστε μέσα στον. Κανένας δεν προήρθε από Παρθενογέννης, κύριε Δημοσκάκη. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως για δεξιούς και αριστερούς. Μέσω εξάρτητος Έλληνες υπάρχουν και αριστεροί και δεξιοί, όπως και στο ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζω προσωπικά ανθρώπους της Δημοκρατίας που πήγανε. Να μην πάμε στο προσωπικό. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Όλοι μας αρεσκόμεθα να λέμε ότι δεν έγινε τίποτα τα προηγούμενα 40 χρόνια από το 1974 και εντεύθυν. Γίνανε πάρα πολλά. Πάρα πολλά γίνανε τίποτα. Πρέπει να είμαστε ευθυδίκες. Βεβαίως. Να είμαστε ευθυδίκες και να αποδίδουμε τα το Κέσαρο στο Κέσαρο. Έτσι. Από το 1974 και εντεύθυν. Και μάλιστα θα ήθελα να πω το εξής και να με συγχωρέσετε. Άξιοι άνθρωποι με σταματούν στον δρόμο και μου λένε, μα γιατί λέτε ότι δεν έχει παρελθόν η χώρα από το 1974 που μετράμε. Η χώρα δεν ήταν έτσι. Ο Εύρος δεν ήταν έτσι. Ο Εύρος ήταν, εγώ θυμάμαι, από το γυμνάσιο, από το Ισάκιο μέχρι στο δημοτικό πήγαινα με τα πόδια ή με το ποδήλατο και μάλιστα σε κατάσταση. Και τώρα με την ποδήλατο πάμε, έτσι πάλι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όμως φτάσαμε από το 2009 και μετά σε κάποια οικονομικά προβλήματα τα οποία δυστυχώς μπήκαμε σε μία δίνη. Κάποιοι φέρουν τις ευθύνες, κάποτε ο ιστορικός θα αποδώσει τις ευθύνες αυτές. Μπήκαμε σε μία δίνη και δεν μπορούμε να βγούμε. Δεν ήταν αυτή. Δεν άξιζε η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός αυτής της τύχης που πραγματικά μπήκαμε. Εγώ θα σας πω το εξής. Από το όπως το μετράει ένα φαν οικονομικό, 90 δις στοιχίζει η συμφωνία. Θα στοιχίσει συμφωνία στο ελληνικό κράτος. Ότι προλάβατε και τα υπολογίσετε. Αυτό δεν είναι. Δεν μπορούσατε να υπολογίσετε το email Χαρδούβελη και υπολογίσετε. Για να υπολογίσουμε. Καλά, δεν βρήκε τίποτα στο σιρτάρι η προηγούμενη κυβέρνηση. Χρέη βρήκε. Πέραν των χρεών, δεν βρήκε σιρτάρι, δεν είχε ταμείο. Όχι βέβαια. Όχι, βέβαια. Δεν χρωστούσε στους αγρότες. Δεν χρωστούσε στις αποζημιώσεις. Δεν χρωστούσε στα νοσοκομεία. Δεν χρωστούσε στους γιατρούς. Μέχρι και τα αποθεματικά. Για να παρουσιάσει πλεόνασμα. Αυτά είναι γεγονότα. Μέχρι και τα αποθεματικά των ταμείων, των οργανισμών, των διοικήσεων, των περιφερειών, των νομαρχιών. Δυστυχώς αυτά όλα χρησιμοποιήθηκαν. Να σας θυμίσω ότι έχουν γίνει εκλογές. Είμαστε μετά τις εκλογές, άρα λοιπόν πρέπει να μιλάμε για το από εδώ και πέρα. Αύριο. Εντάξει, για το παρελθόν τελείωσε. Ναι, νομίζω ότι ο Φάνης ο Μαλκίδης έχει δίκιο. Έτσι. Έτσι νομίζω ότι έχει δίκιο. Και εγώ νομίζω, δύο κουβέντες θα πω, νομίζω οι εκλογές 20 Σεπτέμβρη έβαλαν τα φόπλακα στο παλιό πολιτικό, διεφθαρμένο, διαπλεκόμενο πελατειακό σύστημα, τελείωσε. Όποιος δεν το κατάλαβε αυτό και συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, θα τον εξαφανίσει, που λένε, η κοινωνία. Λοιπόν, και καιρός είναι να δούμε το μέλλον με αισιοδοξία και δυναμικά πλέον να προχωρήσουμε
Γιατί ο δρόμος που πήραμε, δεν μπορούμε. Ένα μήνυμα πάντως που έχω από πολλούς τηλεθεατές είναι το εξής, και στο τηλέφωνο και από αλλού. Είναι το εξής. Μαζί με όλα τα άλλα τα προβλήματα, επειδή συζητήσαμε και αρχίσαμε με το πολιτικό σύστημα, είναι να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Γιατί πρέπει. 40 χρόνια, αυτό που συζητάμε τώρα. Θα γίνει ακόμη πιο χειρότερο. Σύμφω. Αν δεν υπάρξει. Τα είδαμε και στη Ροδόπη, τα είδαμε και αλλού, με τις καραμπόρες κλπ. Λοιπόν, ή θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα να φέρει την πρωτοβουλία, ο έτσι ώστε να υπάρξει. Θα φέρει την απλή αναλογική χωρίς να μου το ρωτήσετε. Ναι, αυτό όμως αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο δεν το έχουμε δει στην πράξη ακόμα. Δεν προλάβαμε δηλαδή να το διορθώσουμε αυτό. Προφανώς. Αλλά πρέπει να το δούμε στην πράξη, ενδεχομένως να είναι μαζί με, την πάταξη. Αυτοί που τον έκαναν. Προφανώς. Στην πάταξη της διαφθοράς, της διαπλοκής, πρέπει να μπει και η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Όπως υπάρχει η ευθύνη του υπουργών που κατατέθηκε από τον πρόεδρο μας, έτσι. Ανέφερε τον υπουργό. Το αποτέλεσμα πρέπει να δεσμευτείτε και εσεί εδώ πέρα. Για τη Ροδόπη, πράγματι ο εκλογικός νόμος ακύρωσε τη δίκαιη και την ισόρροπη εκπροσώπηση χριστιανών και μουσουλμάνων, που επί χρόνια πραγματικά υπήρχε μια σταθερότητα. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι και αντίθετο στο λαϊκό αίσθημα μιας πολύ μεγάλης μερίδας, όχι μόνο του νομού Ροδόπης, αλλά πιστεύω και όλου του ελληνικού λαού. Και θα πρέπει πάρα αυτά ο εκλογικός νόμος να εξεταστεί, διότι αυτά τα πράγματα δεν είναι. Μην ξεχνάμε τώρα ότι ήταν με λίστα. Άρα πάνω από αυτή την επιλογή των κομμάτων. Η επιλογή των κομμάτων, βέβαια. Για χρόνια ολόκληρα, ένας που ήταν με ένα ποσοστό 5 και 6% έπρεπε να πάρει 50.000 ψήφους για να βγάλει ένα βουλευτή. Συμφωνήσαμε λοιπόν σε αυτό το πάνελ, θα πρέπει να αλλάξει. Πάμε στο επόμενο. Δεν το συζητάμε. Το επόμενο είναι από εδώ και πέρα. Και η Νέα Δημοκρατία και όλο τον νόμο. Συγγνώμη που βάζουμε έτσι τέτοια ζητήματα. Πρέπει από εδώ και πέρα το ζήτημα της ανεργίας, το ζήτημα της μετανάστευσης, το προσφυγικό. Είπαμε η διαφθορά, είπαμε η διαπλοκή, είπαμε ζητήματα άμεσα που ενδεχομένως να είναι και θέματα τα οποία αφορούν τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, μέσα σε 6 μήνες, όσο γνωρίζω, θα πρέπει να πληρώσουμε σε πρώτο πληθυντικό μήλο 15,5 δις και θα πρέπει να περάσουμε τη Βουλή 224 προαπαιτούμενα. Αυτά δεν είναι σοβαρά ζητήματα για όλους μας. Το ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση, 26% στους αγρότες φόρους συν προκαταβολή. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που ενδεχομένως ενδιαφέρουν, μάλλον σίγουρα ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Σίγουρα μας ενδιαφέρουν και νομίζω ότι αυτή η συμφωνία, όσο κακή και να είναι, και εγώ πιστεύω ότι έχει πολλά στραβά. Λοιπόν, από τη στιγμή που λύνει το ένα ζήτημα, αυτό που είπατε, τα 15,5 δις που θα πρέπει να γίνουν τα μισά περίπου, άρα να μας μένουν και 7 για επενδύσεις, για την ανεργία, για την ανάπτυξη. Λοιπόν, από τη στιγμή που λοιπόν βάζει το μαχαίρι εκεί που πρέπει, δηλαδή στο χρέος, ότι δεν είναι βιώσιμο και επομένως τον Οκτώβριο το διαπραγματεύεται και μειώνεται αυτή η υποχρέωση που έχει η χώρα, λοιπόν, συν το χρηματοδοτικό στήριγμα που έχουμε από ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, συν την τριετία που έχουμε, νομίζω ότι αυτά τα τρία με κάνουν εμένα προσωπικά αισιόδοξο, παρόλο που έχω γνώση το τι δυσκολίες θα περάσουμε και τι θα πρέπει να ψηφίσουμε. Και νομίζω ότι και ο ελληνικός λαός και οι ευρύτες ξέρουν ότι θα περάσουμε δύσκολα. Το 15 και αρχές το 16 θα είναι δύσκολο τα πράγματα, αλλά είναι αποφασισμένος και ο ελληνικός λαός, εγώ τουλάχιστον αυτό εισέπραξα προεκλογικά, να κάνετε να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία. Τώρα μπορώ να συμπεράνω ότι δώσατε ένα χρονικό περιθώριο από πότε θα ξαναμπούμε σε τροχιά ανάπτυξης. Είπατε ότι και τα μέσα του 16 θα είναι δύσκολα. Από εκεί και μετά. Εγώ ξέρω ότι σύμφωνα και με τη συμφωνία θα πρέπει να καταθέσουμε ένα αναπτυξιακό. Μας δίνει αυτή τη δυνατότητα η συμφωνία. Να καταθέσουμε, πέρα από τα άλλα τα στραβά που μας έχει βάλει, να καταθέσουμε και ένα δικό μας πρόγραμμα. Ένα δικό μας φορολογικό σύστημα. Ένα δικό μας πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει σε μια εβδομάδα και σε ένα μήνα. Λοιπόν, πιστεύω δηλαδή ότι τα περιθώρια που θα κατατεθούν αυτά και θα υποστηριχθούν και χρηματοδοτικά, τα τοποθετώ έτσι εμπειρικά. Δεν είμαι και κανένας χρόνια βουλευτής και χρόνια πολιτικός για να ξέρω, αλλά νομίζω ότι εκεί πάνε τα πράγματα, στις αρχές του 2016 δηλαδή, ότι ο τροχός της ανάπτυξης και της οικονομίας θα αλλάξει.
αφού θα ξεπεραστούν βέβαια και τα χρηματοπιστωτικά αυτά με τις τράπεζες και όλος αυτός ο... Κύριε Ζολάκη, νομίζω... η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όχι τα πολλά τελευταία, τα πολλά χρόνια, ζει με δανεικά. Πριν δανειζόμασταν από τις αγορές, από τη στιγμή που σταματήσαμε να δανειζόμαστε από τις αγορές για τον ΑΒ λόγο, δανειζόμαστε από τους εταίρους. Γιατί δεν έχουμε παραγωγή, δεν παράγουμε εμείς τίποτα. Δηλαδή δεν βγάζουμε κέρδος, είμαστε πάντα ελλειμματικοί. Εάν δεν υπάρξει ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα και να μπορέσουμε να έρθουμε να ισοσχελίσουμε τους προπολογισμούς μας και να έχουμε πλεονάσματα, δεν πρόκειται να λυθεί κάποιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Πάντα όλα τα χρόνια αυτό γινόταν. Δανειζόμασταν και ζούσαμε με δανεικά. Θα πρέπει να τελειώσει αυτό κάποια στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα της χώρας με σταθερότητα. Πιστεύω στην εφαρμογή του μνημονίου στα καλά του, γιατί έχει και καλά, όπως είναι οι μεταρρυθμίσεις, όπως είναι οι αποκρατικοποιήσεις, όπως είναι ο περιορισμός του κράτους, διότι έτσι δεν πρέπει το κράτος να είναι μεγαθύριο σε ό,τι αφορά το... Από την άλλη πλευρά, δηλαδή... θα πρέπει να διορθώσουμε τα κακά του μνημονίου μέσω ισοδυνάμων μέτρων και μέσω μείωση των δημοσιονομικών μας, διότι το κράτος δεν πρέπει να είναι πολύ έξοδο. Μπορεί και έχει δυνατότητες πολλές να περιορίσει τα έξοδά του. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνουν, πιστεύω, για να παραμείνει η χώρα στο ευρώ, διότι δεν λύθηκε τίποτα. Όλα είναι σε εξέλιξη. Να παραμείνει στην Ευρώπη, διότι είναι μέγα ζητούμενο. Διότι και αυτή όλη η πολιτική, αν υλοποιηθεί, σμικρύνει το κράτος, αυξηθεί ο ιδιωτικός τομέας, δοθούν εχέγγυα και εξασφαλιστούν προϋποθέσεις σε κάθε επιχειρήν, από εκεί και πέρα μπορούν να εξασφαλιστούν και θέσεις εργασίας, μπορούν να εξασφαλιστούν, να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η ασφάλεια και μέσα και από την ποιότητα της ζωής που είναι απαραίτητο. Από την άλλη μεριά, εγώ προσωπικά πιστεύω σε ένα τρίπτυχο. Πιστεύω ότι ο νομός Εύρου θα πρέπει να καταστεί πρότυπο νομού σε όλα. Πρότυπο νομού στην επιχειρηματικότητα, στην αγροκτηνοτροφία, στην παιδεία, στην υγεία. Δηλαδή, ο κάθε υπουργός θα πρέπει να έχει σαν στόχο να εφαρμόσει την καθαρή, την ιδανική μορφή της προόδου και της ανάπτυξης στο νομό Εύρου. Το αξίζουμε, διότι κανείς ερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη θα πρέπει να αντιλαμβάνεται, μπαίνοντας σε ένα περιβάλλον, ότι βρίσκεται πλέον στην Ευρώπη, βρίσκεται στην Ελλάδα. Το δεύτερο που πιστεύω ότι θα πρέπει να κυριαρχήσει η πρόοδος και η ανάπτυξη στον Εύρο, και πρέπει, και το τρίτο είναι ότι ο Εύρος μπορεί να καταστεί διαμετακομιστικός κόμβος και να υπάρξει μία σύζευξη όλων των αρτηριών, οδικών, σιροδρομικών και θαλασσίων και αεροπορικών, ώστε πλησίων δύο χωρών μεγάλων μπορούμε να φτάσουμε πολύ εύκολα και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο μέσα από γραμμές ακτοπλοϊκές, και γρήγορα μπορούμε να φτάσουμε στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι με αφορά, θα ήθελα να πω, εκλέγουμε για δεύτερη φορά μέσα σε 7 μήνες ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου από τον λαό του Εύρου. Δίνω μία υπόσχεση ότι θα υπερασπιστώ τα συμφέροντα των ευρητών και θα αναδείξω τα προβλήματα στο μέτρο που είναι δυνατόν, με τον γνωστό τρόπο που επέδειξε μέχρι τώρα, και τώρα πλέον έχουμε και εμπειρία και πάνω στα πράγματα τα κοινοβουλευτικά. Και δεύτερον, ότι θα προβάλλω τις αρετές που είναι πολύ απαραίτητο να γνωρίζουν τι σημαίνει Εύρος, τι σημαίνει Ευρύτης, και μάλιστα δεν θα πρέπει να καταλάβουν ότι η Ελλάδα και η Αθήνα δεν είναι μέχρι το Λαύριο ή μέχρι τη Μαλακάσα. Είναι μέχρι το ακροτελεύτιο σημείο που είναι το Ορμένιό μας, το ωραίο Ορμένιο το οποίο έχουμε επισκεφτεί κατά επανάληψη και ιδιαίτερα αγαπούμε, και ευχαριστούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά μας τίμησαν απλόχερα και κατά τον Ιανουάριο μήνα, αλλά και κυρίως στις τελευταίες εκλογές. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ζητήσω από τον κύριο Καΐσα, μιας και εκπροσωπεί την κυβερνώσα παράταξη, για να δούμε καταρχήν αν οι προβληματισμοί είναι οι ίδιοι. Αν δηλαδή θεωρείτε ότι τα προβλήματα που προέταξε ο κύριος Δημοσχάτης τα αντιλαμβάνεστε κι εσείς ως τέτοια στον ΣΥΡΙΖΑ. Τα προβλήματα είναι, που λένε, η ίδια η πραγματικότητα, η ίδια η ζωή στον νομό. Εκείνο που, μια και η εκπομπή έχει, που λένε, την επόμενη μέρα, νομίζω ότι πρέπει να δούνε όλες οι πολιτικές δυνάμεις και να ερμηνεύσουν σωστά το εκλογικό αποτέλεσμα. Εγώ νομίζω ότι ο ελληνικός λαός ψήφισε πολύ σοφά, πάρα πολύ, και που λένε απέδωσε στον καθέναν τη δύναμη που πραγματικά
σύμφωνα με το τι έκανε στα προηγούμενα, και νομίζω ότι με αυτή την έννοια έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το ποσοστό, του ΣΑΝΕΛ σε αυτό το ποσοστό, να σχηματίσουν ξανά κυβέρνηση, και νομίζω ότι τα υπόλοιπα κόμματα θα πρέπει να σκύψουν σε αυτό το αποτέλεσμα και να το ερμηνεύσουν όχι σύμφωνα με το τι θέλανε ή τι στόχους έχουν, αλλά με το ποια είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα νομίζω είναι ότι η κοινωνία θέλει να ξεκόψει με το παλιό, και όταν λέμε παλιό το ξεκαθάρισα πολλές φορές. Λοιπόν, δεν έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτό. Αυτό δείχνουν οι 5.500 ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Θα μας λέτε μετά ότι ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ και έγιναν ΣΥΡΙΖΕΙ. Λοιπόν, εγώ έτσι το ερμηνεύω το αποτέλεσμα. Έτσι το βλέπω δύο μέρες μετά. Ότι ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι τι έγιναν δηλαδή. Και αρνήθηκαν τα πιστεύω τους και αυτά. Όχι, η πραγματικότητα ίδια. Σου έδειξε ότι δεν μας κάνατε τίποτα μέχρι τώρα. Μας κοροϊδεύατε. Το έχω ακούσει. Δεν το λέω εγώ για να το. Λοιπόν, νομίζω ότι σωστή ερμηνεία, και γιατί χρειάζεται. Δεν το λέω αυτό για κανέναν άλλο. Γιατί η χώρα χρειάζεται ανανέωση στο πολιτικό της σύστημα. Το πολιτικό της σύστημα πάσχει. Γι' αυτό πάσχει και το οικονομικό της. Γι' αυτό πάσχει και το κοινωνικό της. Γι' αυτό πάσχει και το πολιτισμικό της. Λοιπόν, ένας πυλώνας λοιπόν που είναι το πολιτικό σύστημα πρέπει να βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. Εγώ αυτό έχω να πω και να ευχαριστήσω φυσικά τους ψηφοφόρους. Μια κουβέντα, κύριε Στριγκίου. Εγώ τώρα δεν θα μιλήσω σαν υποψήφιος βουλευτής των Εξάρτητων Ελλήνων, γιατί δεν έχω εκλεγεί, ούτε σαν κυβερνητικός εταίρος. Εγώ θα μιλήσω αυτή τη στιγμή σαν απλός πολίτης του νομού Εύρου. Εγώ αυτή τη στιγμή ξέρω ότι ο νομός Εύρου έχει 4 βουλευτές, 3 κυβερνητικούς και έναν της αντιπολίτευσης. Εγώ απαιτώ από αυτούς τους βουλευτές, πραγματικά αυτή η κουβέντα που είπα προηγουμένως, να στήσουν μέχρι και αντίσχυνο έξω από τους υπουργούς, τους αρμόδιους που έχουν να διαχειριστούν τα προβλήματα, τα πολύ μεγάλα προβλήματα του νομού, και να φέρουν, να είναι μαζί μια γροθιά, άσχετα αν είναι στην Νέα Δημοκρατία και άλλη του ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά ο νομός μας, έτσι, και τα προβλήματά του. Αυτό εγώ ζητάω σαν πολίτης αυτού του νομού, και αυτό είναι το μετερίζει τους νομίζω, και γι' αυτό εκλέχθηκαν και πήγαιναν εκεί. Το προσωπικό μας δεν το βάζουμε πάνω από τον τόπο μας. Καλή επιτυχία. Αυτό είναι σίγουρο. Έχουμε καλή επιτυχία σε αυτό το έργο τους. Είναι δύσκολο το έργο. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό το τραπέζι, για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Και κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε και να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καληνύχτα.